17 παιχνίδια Champions League εντός έδρας, σε 17 αγώνες είχε 14 νίκες. Ή 14-15. Α, ναι, και κάποιοι που τολμήσαν να πούν. Λέμε... Ρε, σιγά, άκου τώρα. Ολυμπιακό... Άκου τώρα εδώ τι γίνεται. Ναι. Συγγνώμη, γιατί δεν έχουμε και χρόνο και είναι και σοβαρό. Ρε, πουτάνες. Τι. Λάσε με τώρα, τι? Γιατί έχω τρελαθεί. Τράκι. Τώρα στο θεφό το αφήνεις. Τι ώρα. Μια μισή ώρα εκεί. Τέτοια ώρα. Άκου ρε τώρα. Ρε μπουρδέλα δημοσιογράφη, κάτσε ρε σου λέω. Τι, γιατί τα μπερδεύετε, γιατί μπερδεύετε την ευρωπαϊκή πορεία, τη θέση της Ελλάδας στη βαθμολογία με τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Δηλαδή οι άλλοι βγαίνουν 6 ομάδες στην Ευρώπη και ό,τι βαθμοί βγαίνουν διαιρούνται δια του 6. Ναι. Οι 5 φεύγουνε. Γρήγορα, ναι, τα είδαμε. Οι 5 φεύγουνε για να αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Να είναι ξεκούραστοι, να έχουν ένα στόχο. Και αυτόματο ο συντελεστής είναι να υπάρχει μόνο ο Ολυμπιακός να μαζεύει ό,τι μπορεί ο άνθρωπος. 65.000 βαθμούς μπορεί η ομάδα. 65.000 να δεν κάνω λάθος. Και οι άλλοι έχουν φύγει, είναι στο απειρόβλητο οι άλλοι που φύγανε. 24 στην Ευρώπη, οι άλλοι 100. Όχι, όχι, δεν τους νοιάζει που έχουν τσακιστεί και έχουν φύγει από τους ομίλους. Τους νοιάζει που έφερε ο Ολυμπιακός στη σοπαλία με την Τρίπλο. Καταλάβαμε. Με τη Μάλμε και δεν πήραμε ένα βαθμό. Οι άλλοι που έχουν φύγει και από το πρώτο δευτερόλεπτο. Και μου λες γιατί τους λέω έτσι. Όχι, καλά έκανες. Καταλάβω τον πρόλογο. Ναι, βέβαια, συμφωνώ. Δικαίωσε με μια φορά. Άντε με τους καριόλες. Λοιπόν, καλό βράδυ, Μάκες. Θα λέμε αύριο στο Παπαστράτιο 6.30 ώρα. 6.30 μόνο με τον κόσμο μας. Γεια χαρά.